Εδώ είμαστε λοιπόν και από σήμερα που μιλάμε από αυτήν εδώ τη στιγμή και για όλο το καλοκαίρι θα παρουσιάσουμε την εκπομπή παρέα με τη Σοφία Τσερέλη. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα, πάνε. Δεν αντέδρασες, γιατί δεν ξέρω και τη νοηματική, στο ενδεχόμενο να κάνουμε όλη τη χρονιά την εκπομπή μαζί. Είπα στους κοφούς ότι είναι αστείο. Ότι είναι, το είπες. Δεν το είπες εμάς όμως, για να ξέρουμε την αντίδραση. Λοιπόν, με την πολύτιμη βοήθεια της συναδέλφου της Σοφίας Τσερέλη, θα παρουσιάσουμε το επόμενο θέμα και πριν δούμε τους καλεσμένους, θέλω να δούμε το επόμενο βίντεο κλιπ. Δείτε το, θαυμάστε το και επιστρέφουμε. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε. Αυτή η πολύ ωραία μουσική που μας χαλαρώνει, νομίζω ότι είναι απαραίτητο έτσι από όλα αυτά τα οποία συζητάμε, το χρειαζόμασταν. Και πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μέρη Χρήστοβα, είναι τσελίστρια. Σας βλέπουμε, σας απολαμβάνουμε και στο βίντεο κλιπ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Παίζετε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς και όλη η υπόλοιπη ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Και να καλωσορίσουμε και τον κύριο Χρήστο Γιώργο Κωστόπουλο. Επίσης τον είδαμε τον Χρήστο Νάτος στο βίντεο κλιπ. Και μας... Καλησπέρα σε Σοφία, έτσι. Αρχίζω να τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, να δούμε λίγο ποια είναι η διαφορά σε αυτό το βίντεο κλιπ. Να ρωτήσουμε πρώτα τον Χρήστο πώς το αισθάνθηκε, τι ακριβώς είναι, να μας το περιγράψει. Αυτός ο τρόπος που γυρίστηκε, αυτό το βίντεο κλιπ είναι για να βοηθήσει τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η κόφωση και η μουσική είναι κάτι το οποίο δεν συναντιέται ποτέ, να καταλάβουν ότι κάνουν λάθος. Φυσικά υπάρχουν κοφείς τους οποίους αρέσει η μουσική και με αυτόν τον τρόπο είναι μια ευκαιρία να μπορέσουν να καταλάβουν. Ο πρώτος τρόπος, το πρώτο που πετυχαίνουμε είναι η πρόσβαση και το δεύτερο η απόλαυση. Και πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, τι είναι το διαφορετικό. Οι κοφοί
χρησιμοποιούν τα μάτια τους, αλλά αισθάνονται κιόλα. Έτσι λοιπόν έρχεται το μήνυμα στον εγκέφαλο και αυτός, επεξεργάζοντας αυτό το μήνυμα, δημιουργεί εικόνες. Αυτό που είδαμε σε αυτό το βίντεο κλιπ λοιπόν, είναι ότι υπάρχει ένα ξύλινο πάτωμα μέσα από το οποίο ένιωθα και έβλεπα και τον διερμηνέα, ο οποίος μου έδειχνε την ένταση της μουσικής, αλλά και την ένταση με την οποία έπαιζαν τα όργανα η μουσική. Τα τρία αυτά στοιχεία λοιπόν με βοηθούσαν να καταλάβω τη μουσική. Να ρωτήσουμε και την κυρία Χρήστοβα, την δική της αίσθηση από αυτό το, από όλο αυτό. Απίστευτη, μοναδική, καταπληκτική. Είχαμε και εμείς το άγχος μας αν θα μπορέσουμε να μεταδώσουμε αυτό που νιώθουμε για να το αισθανθεί και ο ίδιος ο Χρήστος. Βέβαια με τη βοήθεια του Σπύρου, το διερμηνέα, ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί ήταν τόσο εκφραστικός. Μέχρι που το είπαμε ότι μπορεί να σκεφτεί το επάγγελμα του μαέστρου. Να. Έδειχνε πάρα πολύ ωραία και τη μουσική και τις κινήσεις μας και προς τα που πήγαινε η φράση, ποιος κρατούσε το ρυθμό, ποιος έπαιζε τη μελωδία, πώς ήταν ακριβώς αυτή η μελωδία, αν ήταν πιο λυρική, αν ήταν πιο γρήγορη. Όλα τα έδειχνε πάρα πολύ ωραία. Μου προκαλεί εντύπωση, κυρία Χρήστοβα, ότι λέτε ότι είχατε άγχος, φανταζόσασταν ότι θα παίζατε κάποια στιγμή για κοφάτωμα. Το είχαμε σκεφτεί, είναι αλήθεια, και οι άλλες ομάδες, κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν την ευκαιρία ή ίσως δεν γνωρίζουν τόσο καλά τη μουσική και τις δυνατότητες που προσφέρει. Το είχαμε σκεφτεί, βέβαια. Αλλά δεν ήμασταν σίγουροι αν θα καταφέρουμε να το μεταδώσουμε. Το καταφέρατε όμως. Ναι, για έτσι μας είπε ο Χρήστος. Για να ρωτήσουμε τον Χρήστο. Χρήστο, κατάφεραν να μεταδώσουν όλο αυτό το οποίο μας περιγράφει η κυρία Χρήστοβα. Ναι, 100%. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι το συγκρότημα, του οποίου το όνομα είναι Storm, το ένα είναι αυτό και το κρατώ. Storm τι σημαίνει? Σημαίνει καταιγίδα που έχει δύναμη, ένταση. Και ο τρόπος που παίζουν, η ταχύτητα, πραγματικά οι δονήσεις που εισέπρατα και αυτό που εισέπραξα με τα μάτια μου πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία και ευχαριστώ πάρα πολύ και την ομάδα και τον Νίκο τον Καλατζίδη και τον διερμηνέα που με κάλεσαν και μου έδωσαν αυτή τη μοναδική ευκαιρία και δυνατότητα. Γνωρίζει από μουσική ή το συγκεκριμένο είδος? Μ' αρέσει να ακούω τα μπάσα κυρίως και αυτό γιατί έχουν ρυθμό και μπορούν να δημιουργήσουν δόνηση. Την soft μουσική δυσκολεύομαι να την παρακολουθήσω. Αυτό που συνήθως κάνω είναι να διαβάζω τους στίχους και βέβαια να προσπαθώ να κάνω χιλιανάγνωση από τα στόματα και έτσι μου δίνει μια ικανοποίηση. Φοράω ακουστικό, με βοηθάει, όχι βέβαια στο 100%, μου παρέχει μια κάποια βοήθεια, αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορώ να δεθώ με τη μουσική και να μπορώ να καλύψω τα όποια κενά έχω. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι κοφοί. Γιατί οι ακούοντες νομίζουν ότι οι κοφοί δεν μπορούν να ακούσουν μουσική. Και όπως σας είπα και στην αρχή, αυτό είναι λάθος. Πρέπει να σπάσει αυτό το στερεότυπο. Και με αυτό το βίντεο κλιπ πιστεύω ότι έχουμε ξεκινήσει να το σπάμε. Και βρέθηκε, Σοφία μου, αν κατάλαβα καλά, και ο τρόπος για να μπορέσουν να ακούσουν τη μουσική. Ή να τη νιώσουν. Δεν ξέρω ποιος είναι σωστός, ποια είναι τη λέξη. Προσπαθήσαμε με όλους τους τρόπους. Προσπαθήσατε με όλους τους τρόπους. Όλους τους τρόπους, ναι. Η ιδέα του Νίκου Καλατζίδη ήταν καταπληκτική. Και πρωτοποριακή, μπορώ να πω, κυρία Χρήστοβα. Και πρωτοποριακή, ναι. Και πρωτοποριακή. Την αγκαλιάσαμε μέσα. Έχει και άλλες ωραίες ιδέες και στο μέλλον. Μπράβο του. Νομίζω θα τις εκτελέσουμε. Θα τις εκπληρώσουμε. Μάλιστα. Μήπως θα έπρεπε τα βίντεο κλιπ ή συναυλίες, γιατί εγώ τώρα διαπιστώνω ένα κενό το οποίο υπήρχε για τα άτομα τα κοφά. Στις συναυλίες, σε μουσικές παραστάσεις, να υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη, κατασκευή, δεν ξέρω πώς να το πω, για να μπορούν να πηγαίνουν να βλέπουν και να απολαμβάνουν αυτό που και εμείς απολαμβάνουμε. Θα μπορούσε, αλλά ίσως και η διαφήμιση σε αυτούς τους κύκλους, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους, απλά επειδή είναι ίσως διαφορετικές γνωριμίες ή κύκλοι.
Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Μάλιστα. Όλοι μαζί. Θέλω και την άποψη του Χρήστου γιατί από την πλευρά θα εκφράσει αυτή την ανάγκη, αν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Δυστυχώς δεν υπάρχει προσβασιμότητα στον πολιτισμό. Καμία. Στα θέατρα. Πουθενά. Στις συναυλίες δεν υπάρχουν διερμηνείς. Υπάρχει έλλειψη σε αυτό. Και εμείς οι κοφοί προσπαθούμε να αποκτήσουμε προσβασιμότητα στον πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικός, είναι τρόπος ζωής. Το θέατρο είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι απλό. Θα μπορούσαμε να έχουμε έναν διερμηνέα ή υπέρτιτλους. Όμως δεν υπάρχουν. Στις συναυλίες θα πρέπει εγώ ατομικά να τρέξω, να βρω έναν διερμηνέα και να τον φέρω. Θα έπρεπε να υπάρχει κρατική μέρημνα για την προσβασιμότητά μας αυτό, όμως δυστυχώς δεν υπάρχει καμία. Θα πρέπει να ανοίξουν λίγο τα μυαλά μας και να σκεφτούμε ότι είναι μια ευκαιρία και για αυτή την κατηγορία ανθρώπων, τους κοφούς, σκεφτείτε. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια τραγωδία, ένα δράμα στην Επίδαυρο, αυτό που απολαμβάνουν οι ακούοντες και λένε ότι είναι καταπληκτικό. Ναι, καταπληκτικό, αλλά το μόνο που μπορώ εγώ σαν κοφός να παρακολουθήσω είναι τις κινήσεις. Χάνω τα λόγια από την ελληνική γλώσσα, όπως και η μουσική έχει μελωδίες, έχει στίχους και είναι δύσκολο. Αυτό το βίντεο κλιπ λοιπόν είναι το πρώτο βήμα έτσι ώστε να αρχίσει να συνειδητοποιεί ο κόσμος ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τους κοφούς. Να μην είναι μια απομονωμένη ομάδα οι κοφοί. Δηλαδή, Σοφία, επειδή εγώ σήμερα το διαπιστώνω αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν το αποκαλύπτουμε εμείς ή αν είναι γνωστό, τα κοφά άτομα είναι αποκλεισμένα από τον πολιτισμό. Και δεν υπάρχει παρά μικρή μέρημνα. Ναι, για παράδειγμα. Στο θέατρο, είδατε πουθενά να έχει υπερτίτλους? Τίποτε. Ούτε διερμηνείς. Στις συναυλίες. Τίποτε. Εγώ θα πρέπει να μεριμνήσω, να βρω έναν διερμηνέα, να τον πληρώσω από την τσέπη μου. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται μόνο του. Να είναι αυτονόητο και δεδομένο και να λειτουργεί μόνο του. Μάλιστα, θέλω να ρωτήσω την κυρία Χρήστοφα. Το είχατε αντιληφθεί αυτό. Μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό, γιατί εγώ σήμερα, και το ομολόγω δεν έχω κανένα πρόβλημα, σήμερα το διαπιστώνω αυτό, ότι αυτά τα άτομα είναι αποκλεισμένα τον πολιτισμό. Και εμείς όταν το συζητούσαμε και μας τα εξήγησε, βλέπετε πόσο ωραία τα εξηγεί και τα λέει, και όντως είναι αυτονόητα πράγματα, αλλά δεν τα σκεφτόμαστε. Γιατί αυτό που εμείς ακούμε, βλέπουμε, περπατάμε, το παίρνουμε σαν δεδομένο. Έτσι, δεν σκεφτόμαστε ότι άνθρωποι μπορεί να δυσκολεύονται για να το κάνουν αυτό ή για κάποιους να είναι αδύνατον να το κάνουν. Αν το σκεφτόμαστε, αν ξέρω, φίλοι μας και έτσι γνωστοί μας, για να καταλάβουν τι αισθανόταν εκείνη τη στιγμή ο Χρήστος, χαμήλωσαν την ένταση της τηλεόρασης και προσπάθησαν να ακούσουν το βίντεο κλιπ μέσα από τις κινήσεις και με τον τρόπο που άκουγε ο Χρήστος. Για να καταλάβουν. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν το βιώσεις, αν δεν το ζήσεις. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς πώς αισθανθήκατε όταν παίζατε μουσική και με αυτή την ιστορία του κυρίου Καλαϊτζίδη κατάφερνε ο Χρήστος να σας ακούσει, να σας νιώσει? Με μία λέξη, συγκίνηση. Κλάψαμε, δακρύσαμε. Είναι αλήθεια, ανατριχιάσαμε και τώρα που το λέω και το θυμάμαι. Ήταν πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί τον βλέπω κάποια στιγμή που τη νιώθει τη μουσική, γιατί κινείται στο ρυθμό της μουσικής. Ναι, έτσι, εκτός αν κάνω λάθος, ανάγνωση της εικόνας. Όταν παίζεις, πάντα κινείσαι. Ναι. Σου βγαίνει η κίνηση. Ναι, αλλά σημαίνει ότι το νιώθει, το ακούει εκείνη τη στιγμή, έτσι. Για τον Χρήστο, ναι. Πλέον για το βίντεο κλιπ, το οποίο συνεχώς το βλέπουμε στο κάτω παράθυρο. Αυτό μας έλεγε, ότι ένιωθε και τις δονήσεις από τα διαφορετικά όργανα, ας πούμε από το τσέλο που είναι πιο χαμηλές οι συχνότητες. Το διαισθανόταν από το κάθε όργανο διαφορετικά. Από τις κινήσεις που έκανε ο Έκτορας, το πρώτο μας βιολί, και γράφει και τη μουσική μας. Έβλεπε τις κινήσεις του που κάνει, πώς έπαιζε τη μελωδία. Οπότε από εκεί ένιωθε άλλα πράγματα, άλλα ερεθίσματα έφερνε. Από όλους μας διαφορετικά. Ήταν μάλιστα μεγάλη μας χαρά. Ήτανε που πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το feedback, η αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει κανείς. Και πραγματικά παραδέχομαι, ευχαριστώ την ομάδα για την τέλεια αυτή συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργεί προσδοκίες και στα υπόλοιπα άτομα, στους φίλους του, να ζήσουν το ίδιο. Νομίζω ότι είναι μια διεκδίκηση, την οποία πρέπει να την
έντονα να το ανοίξουν αυτό το αίτημα και να το διεκδικήσουν. Πολύ έντονα. Είναι μια αφορμή, πιστεύω, το βίντεο κλιπ. Θέλω και την άποψη του Χρήστου. Πιστεύω ότι θα πρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρει κάποια μέτρα για τους κοφούς και να υπάρχουν σε κάποια βίντεο κλιπ, να υπάρχει ένα παραθυράκι με διερμηνία, υπότιτλοι, κάτι, αλλά θα προτιμούσα το διερμηνέα γιατί εκεί υπάρχει έκφραση. Οι υπότιτλοι είναι κάτι ψυχρό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να αποβάλουμε τους κοφούς από τη μουσική, από τις τέχνες, από το θέατρο. Πρέπει να είναι ανοιχτές γιατί υπάρχει ταυτότητα στους κοφούς και θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό. Και βέβαια, να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων. Γιατί πολλοί με ρωτούν πώς κατάφερες να ακούσεις τη μουσική. Και λέω, δεν ακούω. Ναι, η σωστή ερώτηση είναι ποια. Με ποιο τρόπο ένιωσες τη μουσική. Αυτό είναι το σωστό. Βέβαια, δεν φταίνε αυτοί που με ρωτούν. Αυτή είναι η προκατάληψη που έχουν μέσα στο μυαλό τους. Είμαστε στο 2015. Θα πρέπει η νοοτροπία να αλλάξει. Να αποβάλουμε την εικόνα που έχουμε για τους κοφούς στο μυαλό μας. Να πούμε πρώτον ότι δύο πράγματα τώρα έθεσε. Πρώτον, δεν είναι προκατάληψη σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι έλλειψη ενημέρωσης και γνώσης. Δεν τους γνωρίζουμε καλά. Αυτό είναι ένα θέμα. Και το δεύτερο είναι πώς θα μπορούσε, πώς νιώθει λοιπόν, πώς την ακούει τη μουσική. Αυτό που ρωτάει, ας μας το απαντήσει. Για να μας προσφέρει γνώση με τη σειρά του. Για παράδειγμα, η έκφραση είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν παρακολουθώ κάτι στην τηλεόραση, βλέπω τις εκφράσεις στο πρόσωπο των καλλιτεχνών. Δεύτερον, τις κινήσεις στο σώμα τους. Και έτσι φτιάχνω τις δικές μου παραστάσεις στο μυαλό μου. Βλέπω τις κινήσεις λοιπόν των τραγουδιστών, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πιάσω τα λόγια. Μόνο τη μελωδία, το ρυθμό, μπορώ να καταλάβω τις δονήσεις. Το σύνολο λοιπόν αυτό με βοηθάει να καταλάβω. Και εγώ αυτό το βαφτίζω μουσική των κοφών. Όλοι νομίζουν ότι η μουσική υποχρεωτικά πρέπει να την ακούνε. Όχι, είναι αίσθηση. Είναι αντιστάθμιση αυτών που οι ακούοντες ακούνε. Μάλιστα. Φοβερό. Εμένα με εντυπωσιάζει, Σοφία, δεν ξέρω. Το περιμένατε, κυρία Χρήστοβα. Αυτό. Όχι, αλλά απλά με έβαλε και εμένα και όλους εμάς το συγκροτήματος σε σκέψη πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας τη μουσική. Γι' αυτό και υπάρχουν τα διαφορετικά είδη μουσικής. Γι' αυτό και στον καθένα αρέσει κάτι διαφορετικό, γιατί ο καθένας τη νιώθει διαφορετικά. Έτσι. Πώς θα εξηγούσαμε την αγάπη ή τα άλλα συναισθήματα. Ο καθένας τα βιώνει διαφορετικά. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως θα ήταν μια καλή πρόταση να υποχρεωθούν είτε κρατικοί είτε δημόσιοι φορείς στο να παρέχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω διερμηνία, μέσω ενός ειδικού πατώματος σε κάποιο σημείο ενός χώρου που θα γίνει μια συναυλία, ώστε να είναι πλέον υποχρεωτικό να υπάρχει αυτό και να μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε συναυλία θέλουν, σε οποιοδήποτε θέαμα. Υποχρεωτικό. Έτσι. Δεν λέει. Δεν υπάρχει υποχρέωση για τις συναυλίες. Εγώ θα έλεγα όμως να υπάρχει μια κρατική μέρημνα, έτσι ώστε να υπάρξουν μέτρα που να μας παρέχουν ποιότητα ζωής. Και ποιότητα ζωής συμβαίνει προσβασιμότητα σε όλα τα επίθετα. Εκπαίδευση, κοινωνία, επάγγελμα και μουσική και πολιτισμός. Σε όλα αυτά μαζί θα έπρεπε να υπάρχουν μέτρα και μέρη. Και αν βγει ένας νόμος, θα υποχρεώνει και τους ιδιώτες σε κάθε ένα θέαμα τέτοιο, σε κάθε παράσταση, θέατρο, οτιδήποτε, να υπάρχει αυτή η υποδομή ώστε να μπορούν να πάνε να παρακολουθήσουν. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο το κράτος. Μπορεί να υποχρεώσει το κράτος και τους ιδιώτες με νόμο. Ναι. Μάλιστα. Άρα γίνεται. Φυσικά. Τον ιδιώτη δύσκολα μπορείς να τον υποχρεώσεις. Και βέβαια, αν υπάρχει ιδέα κάποιου ιδιώτη, σίγουρα θα κερδίσει
πολύ κοινό, κοινό από τους κοφούς. Όπως ένα μπαρ. Αν υπάρχει ένα ξύλινο πάτωμα, έτσι, εκεί κερδίζει πολλούς θαμώνες κοφούς γιατί νιώθουν τη μουσική. Πώς είναι, υπάρχει καταγραφή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει απόλυτη καταγραφή. Η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος λέει ότι είναι περίπου 10.000 κοφοί. Αλλά υπάρχουν και, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μέλη της Ομοσπονδίας, δεν είναι εγγεγραμμένοι. Και όπως και δεν ξέρουν νοηματικοί όλοι οι κοφοί. Οι κοφοί οι οποίοι έχασαν την ακοή τους σε μεγάλη ηλικία. Οι ηλικιωμένοι. Δεν συγκαταλέγονται στους κοφούς, όπως και οι κοφοί οι οποίοι ζουν απομονωμένοι και δεν πήγανε σχολείο. Και αυτοί δεν ξέρουν νοηματική. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό για την καταγραφή, αλλά όπως είπε και πολύ σωστά, πέρα από την υποδομή, από το κοινωνικό χαρακτήρα του πράγματος, είναι και μια πελατεία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι απομονωμένη, αν το δούμε λίγο πιο πεζά. Έτσι, και φύγουμε λίγο από το θέμα που συζητάμε. Βλέπουμε τις εικόνες από το βίντεο κλιπ. Κυρία Χρήστοβα, υπάρχει διάθεση, δυνατότητα να γίνουν και άλλα βίντεο κλιπ, να δοθούν ίσως κάποιες ειδικές παραστάσεις για αυτά τα άτομα, τώρα που μπήκατε, δηλαδή, γιατί είστε πρωτοπόροι σε αυτό. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Αν όπως είπατε, και για άλλες ομάδες προσπαθούμε ακριβώς το ίδιο. Ψάχνουμε. Για άλλες κοινωνικές ομάδες. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Ας πούμε, παιδιά από τα χωριά που είναι. Δεν έχουν αυτή την ευκαιρία να παρακολουθούν συναυλίες. Θα θέλαμε να πηγαίνουμε εκεί και να παίζουμε. Θα θέλαμε να πηγαίνουμε εμείς παρά να έρχονται. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Γιατί για κάποιες ομάδες πραγματικά είναι δύσκολο αυτό. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε εμείς και να τους παίζουμε, να τους δείχνουμε αυτό που κάνουμε. Η ομάδα σας, είστε εδώ από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, ναι. Τώρα εξήγητε. Λοιπόν, ναι. Πού μπορεί ο κόσμος να σας χάρει και να σας απολαύσει. Παντού. Αυτή είναι την ομάδα. Παντού, ε. Παντού. Βέβαια, προς το παρόν, θέλουμε να ηχογραφήσουμε τα περισσότερα κομμάτια που παίζουμε και είμαστε πιο πολύ σε αυτό. Ηχογραφήσεις, βίντεο κλιπ και από την καινούργια σεζόν, από το Σεπτέμβριο και μετά, θα κανονίσουμε κάποιες εμφανίσεις. Ελπίζω σύντομα. Storm λέγεται η ομάδα, έτσι. Storm. Καταιγίδα. Μάλιστα. Καταιγίδα, μουσική καταιγίδα, βέβαια. Είναι από τις καταιγίδες που θέλουμε να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε. Κύριε Χρήστοβα, σε ευχαριστώ θερμά και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Όπως πάρα πολύ. Και σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα και στον κύριο Καλατζίδη για αυτό το πολύ ωραίο πράγμα το οποίο φτιάξατε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τον Χρήστο. Και να πούμε, Σοφία, ότι η δημοτική τηλεόραση είναι στο πλευρό τους και οτιδήποτε άλλο έτσι όμορφο ή οτιδήποτε θέλουν να διεκδικήσουν, είμαστε εδώ. Το βήμα είναι ανοιχτό και για τα κοφάτομα. Λοιπόν, το θέμα εμείς το αντλήσαμε από την LIFO, από το LIFO.gr και από τον συνάδελφο τον κύριο Σαββάκη, ο οποίος ανέδειξε το θέμα, από εκεί το αλλιεύσαμε και φυσικά το παρουσιάσαμε, γιατί όλα τα θέματα τα βλέπετε εδώ καθημερινά. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πολύ.